Τελικά για τον Οσέ όλα γίνονται και είμαστε βέβαιοι πως αν το δυστύχημα στα τέμπη δεν είχε εξελιχθεί σε τραγωδία, όλο και κάποια δικαιολογία θα έβρισκε μέσω ενός συνηθισμένου δελτίου τύπου. Σ' άλλος είχε προκληθεί με την αποκάλυψη ότι ενώ κάθε βράδυ γίνεται στις ράγες το ρομποτικό τρένο που κάνει διορθώσεις, οι μπάρες δεν κατεβαίνουν με αποτέλεσμα διερχόμενη οδηγία από τις διαβάσεις να κινδυνεύουν. Εργαζόμενοι στον ΟΣΕ απαντούν πω κινείται με χαμηλή ταχύτητα και δεν χρειάζεται να κατέβουν οι μπάρε, ενώ μα θυμίζουν στο τέλο πω το τρένο έχει πάντα προτεραιότητα. Πιά στο αυγό και κούρευτο δηλαδή. Σύμφωνα λοιπόν με εργαζομένου στον Σιδηρόδρομο, τα μηχανήματα αυτά που βγαίνουν τι μεταμισονίκτιε ώρε για να επιδιορθώσουν τη γραμμή όπου χρειάζεται, κινούνται με πολύ μικρή ταχύτητα και συχνά σταματούν για να κάνουν εργασίε διαρκεία κάποιων λεπτών ακόμη και δίπλα από τι διαβάσει. Οι μπάρε λειτουργούν με μηχανισμού που βρίσκονται σε αυτά τα σημεία και έτσι, αν το μηχάνημα κάνει εργασία στο σημείο, οι μπάρε θα έπρεπε να είναι όλη την ώρα κατεβασμένε με τα ηχητικά σήματα να χτυπούν και αυτά συνεχώ μέσα στη νύχτα ενώ οι μπάρε θα διέκοπταν την κυκλοφορία για αρκετή ώρα χωρί να χρειάζεται. Παράλληλα, τονίζεται ότι υπάρχουν και άτομα του ΟΣΕ τα οποία κινούνται πεζά στι γραμμέ προκειμένου να επέμβουν αν υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία οχημάτων την ώρα των εργασιών. Οι πληροφορίε αναφέρουν ότι οι εργασίε θα συνεχιστούν μέχρι την Τετάρτη.